Γεια σας, είμαι ο Αντώνης Χατζηπαυλής και σε αυτό το webcast θα σας δείξω πώς μπορείτε να δείτε τα translations που έχετε χρησιμοποιήσει σε έναν κύβο μέσα από το Excel. Είναι γνωστό ότι όταν φτιάχνουμε ένα κύβο, ο κόσμος όταν θέλει να τον δει μπορεί να έρθει και να τον δείτε μέσα από διάφορα front-end εργαλεία που έχει κατασκευάσει custom made δηλαδή, ή μπορεί να χρησιμοποιήσει το Excel. Επίσης είναι γνωστό ότι έχουμε τη δυνατότητα στο definition του κύβου να έρθουμε και να πούμε ότι τα διάφορα λεκτικά που χρησιμοποιούμε στα measures, στα dimensions, θα είναι translated στη γλώσσα της αρεσκίας μας, και μπορούμε αυτό εύκολα να το κάνουμε αν θα πάμε στο design του κύβου και πάμε στο tab translations, όπου μπορούμε να έρθουμε και να προσθέσουμε τις γλώσσες τις οποίες επιθυμούμε και να ορίσουμε το translation σύμφωνα με τις ανάγκες μας. Είναι πάρα πολύ εύκολο να βγάλεις δικές σου γλώσσες, έχει όλη τη γκάμα από αυτές. Το πρόβλημα δεν είναι αυτό. Το πρόβλημα είναι ότι αν θα πάει να κάνεις browse το συγκεκριμένο κύβο μέσα από το Visual Studio, τα SSDT όπως τα λέμε τώρα, έχεις τη δυνατότητα να έρθεις και να ορίσεις και να πεις ότι εγώ θέλω να χρησιμοποιήσω τα ελληνικά σαν translation. Μπορείς να έρθεις και να τα βρεις εδώ πέρα μέσα, οπότε αν θα έρθει στα measures βλέπεις ότι ό,τι είχαμε ορίσει, ας πούμε το internet sales, το έχουμε πει πωλήσεις διαδικτύου, και από κάτω το ποσό των πωλήσεων, το sales amount, το έχουμε ορίσει να φαίνεται ποσό πωλήσεων διαδικτύου. Αυτό εύκολα μπορείς να το βλέπεις από εδώ πέρα μέσα, το ίδιο μπορείς να το δεις και από το browser μέσα από το SSMS, το SQL Server Management Studio. Όταν όμως έρχεσαι στο Excel και λες, ας πούμε, ότι εγώ θέλω να δω τα συγκεκριμένα δεδομένα, και λες λοιπόν ότι εγώ θέλω να πάω να συνδεθώ σε ανάλυση services, θα συνδεθώ, ας πούμε, στον δικό μου τον server με το authentication που έχουμε, και λέμε θα έρθουμε να δούμε την Adventure Works. Αυτή λοιπόν είναι η βάση μας, και θα του βάλουμε το power, το pivot table. Λέμε λοιπόν ότι εγώ θέλω εδώ στα πεδία να βλέπω τα ελληνικά, και ενώ θα ήθελα, ας πούμε, να βλέπω εδώ πέρα internet sales, το sales amount θέλω να το βλέπω αντί για internet sales amount σύνολο πολυθέντων. Δυστυχώς μέσα στο Excel δεν έχω κάπου κάτι που να μου ορίζει, να μου αλλάζει αυτό το translation, να μπορώ να επιλέξω το translation, όπως επίσης δεν κοιτάζει καθόλου και τα regional settings, που εδώ στην προκειμένη περίπτωση είναι ελληνικά και θα περίμενε κανένας να τα διαβάσει, να διαβάσει τα ελληνικά λεκτικά. Η λύση σε αυτό είναι η εξής. Θα πρέπει να έρθεις, αφού έχεις κάνει την πρώτη σύνδεση ή εν πάση περιπτώσει αν θες μπορεί να το γράψεις στο χέρι, να έρθεις μέσα στο My Documents του συγκεκριμένου χρήστη, να πας στα Data Sources και να βρεις το ODC, δηλαδή στην ουσία να βρεις το Connection String πάνω στη συγκεκριμένη βάση. Τι έχεις να κάνεις εδώ πέρα? Πολύ απλά, αυτό να έρθεις να το ανοίξεις με ένα Notepad και να ψάξεις να βρεις το Connection String. Μέσα στο Connection String, αν δεν υπάρχει, θα πρέπει να προσθέσεις το Locale Identifier, όπου για τα ελληνικά είναι το 1032. Αν θέλετε να δείτε όλη τη λίστα με τους Local Identifiers, μπορείτε να έρθετε στο web, στο συγκεκριμένο link, όπου σας δείχνει όλη την λίστα από τα Local IDs. Για τα ελληνικά βλέπετε ότι είναι, το βρούμε λιγάκι, είναι το 1036. 1032, συγγνώμη, 1032, όπου έρχεσαι στο connection string και του λες το locale identifier 1032. Το μόνο που έχεις να κάνεις μετά είναι, χρησιμοποιώντας το Excel σου, να έρθεις και να πεις ότι θα έρθω να διαβάσω δεδομένα από existing connections, τα οποία τα existing connections είναι αυτό το connection string το οποίο έχω φτιάξει προηγούμενα. Πλέον, αν θα έρθετε κάτω, βλέπετε ότι υπάρχει πλέον πωλήσεις διαδικτύου και όχι internet sales, και ποσό πωλήθεντων. Φυσικά, μπορεί να το χρησιμοποιήσετε και να βγαίνουν
τα λεκτικά στη γλώσσα στην οποία επιθυμείτε. Τώρα, όσον αφορά το κομμάτι των αριθμών, αν θα φαίνονται με το πώς θα φαίνονται, μπορείτε εύκολα να το ορίσετε μέσα από το format που σας δίνει το Excel. Αυτό το μικρό tip για σήμερα και ελπίζω να σας είναι χρήσιμο. Ευχαριστώ.